και όταν έγινε αντιληπτή η ανάγκη να μεταφερθεί σε μεγαλύτερο χώρο, αποφασίστηκε από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο με πρόταση του τότε Δημάρχου του Τύρου του Βρετού να παραχωρηθεί στην ιστορική, στην νεοσύστατη τότε ιστορική και λαογραφική εταιρεία Χανών, το κτίριο του παλιού Δημαρχείου. Στέγασε λοιπόν στον πρώτο όροφο τις λαογραφικές συλλογές και στο ισόγειο την αρχαιολογική συλλογή που είχαν μαζέψει τα μέλη του εργατικού. Τα αντικείμενα αυτά της αρχαιολογικής συλλογής αποτέλεσαν και τη μαγιά για να φτιαχτεί η αρχαιολογική συλλογή στο κτίριο του Μουσείου, σε εισαγωγικά συλλογή ονομάζεται, του Υπουργείου Πολιτισμού στην Οδό Φιλαδελφίας. Έτσι λοιπόν, ήταν χρέος της ιστορικής και λαογραφικής εταιρείας Αχανών να αναγνωρίσει το θετικό της εισήγησης του Τύρου του Βρετού τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πήραμε λοιπόν απόφαση πέρυσι το Μάιο να κάνουμε επίτιμο μέλος στον Τύρο των Βρετών με το αιτιολογικό που θα σας διαβάσουμε αμέσως μετά. Ο Αργύρης Αργυρόπουλος είχε δίκιο. Η Λέα είναι φιδωλή στην ύψιστη τιμή που επιφυλάσσει για τα μέλη της ως προς την ανακήρυξή του σε επίτιμα. Μέχρι τώρα έχει ανακηρύξει μόνο ορισμένους μεγάλους χορηγούς, όπως η Μαρία η Κατάρα, η Ευγενία η Λαδά και η αδερφή Σωτηρίου, τον Λεωνίδα τον Κουρί που συνεισέφερε στην αποκατάσταση από τον σεισμό και στην επανέκθεση των συλλογών μας, τον λαϊκό μας ζωγράφο και παιδί της πόλης μας, τον σεμνότατο Χρήστο Τσεβά και τη συντοπίτηξά μας ηθοποιό Γιάννη Παπανίκα. Η κυρία Λιώση να αναγνώσει το αιτιολογικό της ανακήρυξης του Τύρου του Βρετού σε επίτιμο μέλος. Αξιότιμη κύριε Τύρεβεντέ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΕΑ είχε προγραμματικό της συνεδρίασης 16-18 Μαΐου 2015 και ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ΚΟΥΣΟΥ Γεωργίου Φυτά και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα να σας ανακηρύξει επίτιμο μέλος της ΙΕΑ για τη συνολική προσφορά σας προς την ιστορική και λαογραφική εταιρεία Χανών, αλλά και προς τον τόπο μας, διότι επί δημαρχία σας το 1981, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχανών, παραχωρήθηκε το κτίριο του παλαιού Δημαρχείου για να στεγαστούν οι λαογραφικές, οι ιστορικές και οι αρχαιολογικές συλλογές της ΙΕΑ. Η λαογραφική εταιρεία είναι ο πιο σημαντικός φορέας της πόλης σας. Και τον έλεγα θεσμό. Θεσμό που έχει αναλάβει να είναι ο θεματοφύλακας της ιστορικής και πολιτικής μας κληρονομιάς. Τι πιο σημαντικό από αυτό. Έχει κάνει πολλή δουλειά στη διαδρομή αυτή. Ξεκίνησε, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, με πρωτοβουλίες που πήραν τα μέλη τότε του Ορειβαστικού Συλλόγου, για να μην ξεχνάμε τον τότε ιδρυτή, τον Νότα τον Νίκα. Και όλα αυτά τα μέλη που έκαναν τεράστιες προσπάθειες. Αφιέρωσαν τη ζωή τους στο να γίνει αυτό το πράγμα όπως είναι σήμερα. Με πολύ κόπο, μερικοί από αυτούς δεν βρίσκονται στη ζωή τους. Αλλά μπορώ να πω ότι τους παρακολουθούσα έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με χαμάρι, γιατί έβλεπα τους ανθρώπους αυτούς να κάνουν κάτι ουσιαστικό για την πόλη μας. Τους ευχαριστώ ειλικρινά. Ευχαριστώ όλους αυτούς που έδωσαν στην λαογραφική εταιρεία αυτή την υπόσταση, αυτή την ουσία, αυτή την αξία για τον τόπο μας. Ευχαριστώ τα παλιά διοικητικά συμβούλια, τα παλιά και τα καινούργια μέλη και ιδιαίτερα ευχαριστώ και ως μέλος της, και αυτό είναι μεγάλη μας τιμή, τον κύριο Μαρτίνο. Για τον κύριο Μαρτίνο δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, να πούμε όμως ότι η ΛΕΑ δεν θα λειτουργούσε όπως λειτουργεί χωρίς τον κύριο Μαρτίνο. Δεν θα είχαμε τα ωράρια που το μουσείο είναι ανοιχτό όπως είναι. Ως εκ τούτου δεν θα είχαμε επικοινωνία
συλλόγους κτλ. Δεν θα μας βρίσκαν εύκολα στα τηλέφωνα, δεν θα μας βρίσκαν οι συμπατριώτες να μας φέρουν τα αρχεία και τις δωρεές τους, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με Ελλάδα και εξωτερικό τόσο εύκολα στα ωράρια και το μουσείο θα άνοιγε όποτε μπορούσαν οι εθελοντές του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν είναι λίγο, αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει. Ο αέρας που δόθηκε από τον κύριο Μαρτίνο στο μουσείο είναι ένας αέρας επαγγελματισμού με τη γραμματιακή υποστήριξη που αποκτήσαμε. Καλό πάλι την κυρία Λιώση να διαβάσει το αιτιολογικό της ανακήρυξης του κυρίου Μαρτίνου σε επίτιμο μέλος. Συνότιμη κυρία Αθανάση Μαρτίνερ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΛΕΑ, σύμφωνα με το υπαρχόν 22 πρακτικό συνεδρίασης της 22ης Ιανουαρίου του 2016, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Φυτάκη, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα να σας ανακηρύξει επίτιμο μέλος της ΙΛΕΑ για τη μεγάλη προσφορά σας προς την ιστορική και γεωγραφική εταιρεία Καρνών, αλλά επίσης και για την πολυσχηδή πολιτιστική και κοινοφελή προσφορά σας στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, αλλά και στον εκτός συνόρων ελληνισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αγαπητά μέλη εδώ του ΙΛΕΑ και παρεμβισκόμενοι βουλευτές, σεβασμιότατες, ήθελα να σας μια μεγάλη τιμή για μένα να είμαι εδώ στην ιστορική αυτή εταιρεία, ιστορική και γραμματική εταιρεία των Αγαπητών, σαν να πείτε μεγάλος. Θέλω να σας ευχηθώ από βάθος καρδίας να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και εσάς προσωπικά θέλω να σας φέρουμε πάντα εδώ πέρα πρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ.